Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα γραφεία του Αστέρα Βάρης, όπου σήμερα φιλοξενούμε έναν από τους πιο παλιούς παράγοντες του εραστεχνικού ποδόσφαιρου της Ανατολικής Αττικής και έναν άνθρωπο ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια προσφέρει τα μέγιστα στην οικογένεια του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Στέφανο Κυριαζόπουλο. Αστέρα, όλε! Αστέρα, όλε! Καλησπέρα κύριε Στέφανε Κυριαζόπουλο. Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για τη σημερινή μας συνέντευξη. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Απ' όλα, πώς αισθάνεστε που για ακόμα μία χρονιά η διοίκηση του Αστέρα σας εμπιστεύτηκε ώστε να συνεχίσετε το έργο σας και στο πόστο του Γενικού Αρχηγού? Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που είμαι Γενικός Αρχηγός και είναι τιμή γιατί με εμπιστεύονται. Έχω παράξει έργο ειδικά στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι φέτος ήταν η καλύτερη χρονιά των αποδυτηρίων. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και προσπαθώ πάντα με ήπιους τόνους και να λύσω όλα τα προβλήματα. Δηλαδή δεν θα τσακωθώ ούτε με διαιτητές, ούτε με παράγοντες. Με όλους έχω μια πολύ καλή σχέση. Και αυτό φαίνεται και από τη συμπεριφορά τους και στα εκτός έδρας παιχνίδια που δεν αντιμετωπίσαμε σχεδόν κανένα πρόβλημα φέτος. Φέτος, κακά τα ψέματα, ο Αστέρας Βάρης έκανε μια πολύ καλή χρονιά και τερμάτισε ανέλπιστα μέσα στην πρώτη πεντάδα. Το περιμένατε εσείς? Εγώ να σου πω, το περίμενα. Το περίμενα και με λίγη τύχη θα ήμασταν ακόμα πιο πάνω. Άξιζε η ομάδα για να είναι τουλάχιστον τρίτη. Τι είναι αυτό που σας κάνει να το πιστεύετε αυτό, ότι φέτος ήταν πολύ καλή χρονιά? Το οικογενειακό κλίμα, τι ακριβώς? Ναι, να σας πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί και είναι πεποίθησή μου. Ότι αυτά τα είμαστε μια οικογένεια και αυτά τα, για μένα δεν είναι. Όλοι έχουμε ένα ρόλο. Όσο πιο καλά παίζει ο καθένας τον ρόλο του, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα έχει. Ούτε εγώ να μπερδεύομαι στη θέση στην αυτή του προπονητού, το προπονητή στη δική μου. Ο καθένας έχει ένα δικό του ρόλο. Πρέπει να παίξουμε σωστά το ρόλο μας. Πάνω σε αυτό, ο Αστέρας έχει πολλά παιδιά, τα οποία είναι είτε πιο νέα σε ηλικία, αλλά και έμπειρους παίχτες. Πώς έχετε δει αυτό το πάτρεμα των γενναιών και διαφορετικών ηλικιών? Ήταν πολύ βασικό το γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια δημιουργήσαμε τη δεύτερη ομάδα. Από εκεί τα παιδιά ανδρώθηκαν και μπορέσαν να ανταπεξέλθουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν ήταν εύκολο, όμως απεδείχθη ότι 8 παιδιά που ανεβήκανε πάνω σχεδόν πέσαν όλα. Οι έμπειροι ποδοσφαιριστές βοηθήσαν αυτά τα παιδιά φέτος? Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε ένα καταπληκτικό κλίμα στα ποδητήρια και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε και φέτος. Μου δώσατε καλύτερη πάσα για να μιλήσουμε για τη νέα χρονιά. Μιας και ανανεώσατε, θέλω να μου πείτε τις πρώτες σκέψεις και το πρώτο πλάνο για τη σεζόν 24-25 που έρχεται. Ναι. Έχοντας σαν δεδομένο την καλή πορεία την περσινή, αποφασίσαμε να κρατήσουμε τον βασικό κορμό της ομάδας τον ίδιο. Το καταφέραμε, σχεδόν όλα τα παιδιά ανταποκριθήκανε σε αυτό και από εκεί και πέρα θα κάνουμε κάποιες στοχευμένες μεταγραφές ούτως ώστε να δυναμώσουμε σε κάποιες γραμμές που πιστεύουμε ότι χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά ο βασικός κορμός είναι ο βασικός κορμός. Εφόσον τα πλάνα εξελίσσονται, ποιο είναι το στοιχείο το οποίο πιστεύετε ότι η ομάδα θέλει περισσότερο ενίσχυση? Κατά τη γνώμη σας πάντα. Είτε είναι η άμυνα, το κέντρο, η επίθεση, τι έχετε δει τόσα? Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται από ένα παίχτη κάθε ισορροπία. Δηλαδή. Ισορροπία. Δηλαδή και αμυντικό και χαφ και επιθετικό. Να περάσουμε τώρα στο οργανωτικό κομμάτι. Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο καιρό ετοιμάζεστε για πολλές αλλαγές σε εγκαταστάσεις
του σταδίου της Βάρης. Ναι. Τι σκέφτεστε να φτιάξετε? Θέλουμε καταρχάς να αναβαθμίσουμε τα ποδητήρια, να είναι πολύ πιο ανθρώπινα και πολύ, παρότι είναι ήδη, ήταν ήδη καλά, αλλά να τα κάνουμε ακόμα πιο επαγγελματικά, ούτως ώστε τα παιδιά να αισθάνονται ωραία και να έχουν καλύτερη απόδοση, γιατί όλα μετράνε, δηλαδή η λεπτομέρεια είναι που μετράει. Mm-hmm. Γυμναστήριο, όλα, όλα θα γίνουν, τα γραφείο τύπου καινούριο, mm-hmm. Προσπαθούμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Ουσιαστικά μια αναβάθμιση όλων των χώρων. Ναι, των βοηθητικών χώρων αυτών. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό πιστεύετε θα βοηθήσει και τις ακαδημίες του Συλλόγου ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο? Βεβαίως, διότι η αντρική ομάδα είναι ο καθρέφτης του Συλλόγου. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο γονιός βλέπει ότι είναι σε ένα περιβάλλον τέλειο, εμπιστεύεται το παιδί του, ξέρουν τόσα χρόνια ότι έχουμε επαγγελματίες προπονητές, δεν είναι όλοι με διπλώματα, έτσι. Και γι' αυτό και τα παιδιά έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή γύρω στα 300 παιδιά στις ακαδημίες, που είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Σε λίγο δηλαδή θα έχουμε θέμα στο γήπεδο, δεν mm-hmm. θα χωράνε. Σωστά. Μιας και αναφερόμαστε στις ακαδημίες, ποια είναι η γνώμη σας για τη β' ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Αστέρας τα τελευταία χρόνια? Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, διότι αυτά τα παιδάκια δεν θα παίζανε. Mm-hmm. Έτσι, μόλις θα φτάναν 18 χρονών από τα πρωταθλήματα, δεν είναι εύκολο να τα ρίξει στη γάμα εθνική. Άσε που τα περισσότερα άλλα πάνε να σπουδάσουν, αλλά είναι η ηλικία η περίεργη. Mm-hmm. Όντας στη δεύτερη ομάδα και συμμετέχοντας σε ένα πρωτάθλημα της γάμα μεν κατηγορίας, το οποίο όμως είναι σκληρό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Έτσι, παίρνουν παιχνίδια και μετά είναι ακόμα πιο έτοιμα για να μπορέσουν να πάνε στην ανδρική. Αυτό το καλοκαίρι θα έρθουν κάποια παιδιά να κάνουν προετοιμασία από τη β' ομάδα? Ναι, βέβαια, θα έρθουν. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Να περάσουμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό τη φετινή σεζόν το οποίο έγινε και αφορά την αλλαγή στη διοίκηση και το γεγονός ότι ανέλαβε τα ενία του Συλλόγου ο κύριος Αντρέας Αντάρτης. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη φετινή πορεία του Συλλόγου στα χέρια του κυρίου Αντάρτη. Πώς σας φάνηκε και πώς είναι σαν άνθρωπος ο κύριος Αντάρτης? Επειδή τον Αντρέα τον είχα και παίκτη μου στη Βουλιαγμένη. Αποκάλυψη. Ναι. Μεροληπτό. όχι, είναι ένα καταπληκτικό παιδί, έχει όρεξη. Δείχνει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους και έτσι δεν έχεις πρόβλημα στο να πάρεις μια πρωτοβουλία. Δηλαδή είναι πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή δεν είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό και να λες τώρα τι θα μου πει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Έτσι. Μπορείς να πάρεις μια πρωτοβουλία, να προτείνεις, να δέχεται πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η πορεία του στην περασμένη χρονιά. Αλλά γυράσκω ήδη διδασκόμενο, δηλαδή. Σωστά. Κάθε χρόνο μαθαίνουμε, γινόμαστε πιο σοφοί. Πάνω σε αυτό, μιας και ο κύριος Αντάρτης αυτή τη στιγμή ναι. έχει τα ενία του Συλλόγου, ναι. όμως κακά τα ψέματα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μόνος του στο δύσκολο και απαιτητικά πολύ μεγάλο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Υπάρχει ανταπόκριση από τους επιχειρηματίες της περιοχής? Τι βλέπετε εσείς? Πιστεύω ότι εν μέρη υπάρχει. Θα θέλαμε πιο πολύ, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να καλύψουν πολλά πράγματα. Όμως ο πρόεδρος μας έχει δείξει ότι δεν έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα θέλαμε ένα σχόλιο είναι επειδή έχετε ασχοληθεί και με την Ιψανά. Πώς βλέπετε την πορεία των πρωταθλημάτων της Ανατολικής Αττικής τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στην Ιψανά. Έχει οργανωθεί αρκετά.
είναι η ίδια διοίκηση τώρα 2-3 φορές πόσο είναι. Και επειδή συμμετείχα και στην Επιτροπή Πρωταθλήματος σε Ψανά, έβλεπα ότι πλέον δεν είναι, γιατί την Ψανά εγώ την έχω ζήσει από τότε που ξεκίνησε. Έτσι, ήθελε το χρόνο της για να οργανωθεί, για να βλέπει τα λάθη, να διορθώνει, να, όπως σε κάθε δουλειά δηλαδή. Μιας λοιπόν και αναφερθήκαμε και προηγουμένως στη Βουλιαγμένη. Έχετε διατελέσει επί πολλά χρόνια, 10 αν δεν απατώμε, συναπτή έτη, στέλεχος βασικό του Συλλόγου και πρόεδρος αν θυμάμαι καλά, για ένα διάστημα. Πώς βλέπετε καταρχάς όλα αυτά τη δεκαετή παρουσία σας στη Βουλιαγμένη, πώς ήτανε και πώς βλέπετε ότι φέτος κατάφερε να ανέβει στην ΑΕ Ψανά που τόσο πολύ ποθούσαν οι άνθρωποι της. Ναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι πολύ δύσκολο να ανέβεις στις μικρές κατηγορίες, να ανέβεις κατηγορία. Μπορεί να φαίνεται εύκολο και να λες από τη γάμα θα πάω στη βήτα, δεν είναι όμως εύκολο. Έτσι, γιατί εγκλωβίζεσαι και εξαρτάται τώρα και το κάθε σωματείο. Η Βουλιαγμένη δεν έχει μόνο ποδόσφαιρο, έχει βόλεϊ, έχει τένις, έχει στίβο, έχει τα πάντα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό και στα πέντε. Το ποδόσφαιρο ήταν πάντοτε από τα βασικά τμήματα όπου ο σύλλογος επένδυε περισσότερο. Ναι, ήταν. Έχει αναδείξει ήτανε, και πολλούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Ονόματα, Φαμέλη. Το γονιό από ό,τι θυμάμαι, πολλούς. Βέβαια. Φέτος το περιμένατε ότι θα ανέβει η ομάδα? Φέτος ναι, το περίμενα. Το περίμενα γιατί ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Κατράνας έκανε πολύ καλή δουλειά και είναι άξιο παιδί. Είναι από τα μελλοντικά παιδιά που θα αναδειχτούν στο χώρο του ποδοσφαίρου ως προπονητής? Πιστεύω πως ναι. Απλά θέλει χρόνο, έτσι δεν είναι. Είναι δύσκολο κομμάτι, κακά τα ψέματα. Μιας και λέμε για τη Βουλιαγμένη, τόσα χρόνια από όταν φύγατε σας έγινε καμία πρόταση να επιστρέψετε? Όχι, όχι. Όχι καθόλου. Όχι, αλλά να σου πω κάτι, κάνεις τον κύκλο σου. Ας πάει νέα γενιά, νέα φουρνιά με όρεξη, με αυτό, εγώ ό,τι ήταν να προσφέρω το προσέφερα. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, στη ΓΑΜΑ Αθηνική και στα παιχνίδια που παίξατε εκτός έδρας. Ποια ήταν η δυσκολότερη έδρα που αντιμετώπισε ο Αστέρας φέτος? Στη Ρόδο ήτανε. Με τον Αφάντου. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργα. Κατά τα άλλα, σε καμία έδρα δεν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικό πρόβλημα. Αλλά είμαστε και εμείς που είμαστε σωστοί απέναντι στις ομάδες. Δεν είναι... Δηλαδή, στο ανταποδίδουν. Πάνω σε αυτό, είδαμε φέτος σε πολλά παιχνίδια η διοίκηση να φέρνει, να δέχεται μάλλον οπαδούς των φιλοξενουμένων. Θα συνεχιστεί αυτό φέτος? Ναι, βέβαια. Δεν θα έχετε κάποιο διασμό, σκέψη να είστε ανοιχτοί σε αυτό? Όποιος θέλει έρχεται και βλέπει. Η πιο καυτή έδρα πάντως ποια ήταν που αντιμετωπίσατε με πολύ κόσμο που θυμάστε? Ήταν και στο Άργος και στην Κόρινθο. Λογικά είναι, λογικό είναι, είναι στάδια μεγάλα, μαζεύουν πολύ κόσμο. Το Άργος ήταν τελικά η ομάδα όπου άξιζε να ανέβει η κατηγορία, μιας και τερμάτισε πρώτη φέτος? Ήτανε μέσα στις 2-3 ομάδες που λογικά θα ανεβαίνανε. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο αφορά το πώς βλέπετε το ποδόσφαιρο συνολικά και αν σας ενδιαφέρει να βλέπετε καλό ποδόσφαιρο ή μετράει περισσότερο το αποτέλεσμα. Τι σας αρέσει για εσάς? Εμένα να βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα θα έρθει. Αλλά το να παίζει σωστή και ωραία μπάλα θέλει προσπάθεια. Φέτος το είδαμε και σε πολλά παιχνίδια του Αστέρα. Μερικοί φίλαθλοι στηρίξαν την ομάδα. Άλλοι όμως απογοητεύτηκαν στα μέσα της σεζόν και δεν συνέχισαν να τη στηρίζουν. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο των τριών Β?
μια ομάδα δεν μπορεί ούτε συνέχεια να κερδίζει, ούτε, δηλαδή, δεν γίνεται πουθενά αυτό. Λοιπόν, χρειάζεται υπομονή, έτσι, να βλέποντας την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση, οι παίχτες, οι προπονητές, τα πάντα, να είναι κάπως δίπλα μας. Το να βγαίνεις να κατηγορείς ή τη διοίκηση ή τον προπονητή ή τους παίχτες και κυρίως ποτέ δεν βρίζουμε και δεν πειράζουμε παίχτες. Είτε αντιπάλους, είτε θες να βρεις, βρεις εμένα. Mm-hmm. Παίκτη δεν πειράζουμε, είναι κανόνας απαράβατος. Για να έρθει περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, τι θέλετε να τους πείτε κι εσείς για τη νέα σεζόν που έρχεται? Εγώ θέλω να τους πω ότι πρέπει να έρθουν να στηρίξουν την ομάδα, μήπως και μπορέσουμε και κάνουμε την υπέρβαση και για παραπάνω κατηγορία. Αλλά βασική προϋπόθεση είναι, για να ανέβεις μια κατηγορία πρέπει να έχεις φιλάθλους. Εάν δεν μαζεύεις κόσμο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Χρειάζεται να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Στέφανο Κυριαζόπουλο για τη φιλοξενία εδώ στο γήπεδο της Βάρης και να του ευχηθούμε να έχει μια καλή σεζόν και την επόμενη και φυσικά καλό καλοκαίρι με πολλά μπάνια. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου έδωσες. Ελπίζω ότι θα έχουμε πολύ συνέχεια όλη τη χρονιά να πούμε και άλλα πράγματα και χαρές και λύπες, γιατί όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.